αυτές τις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά επιζητεί να γίνουν πρόκλημα για τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών. Χαρακτηριστικό είναι το σύνθημα, το κεντρικό σύνθημα του κόμματος. Στις 25 Μαΐου ψηφίζουμε και φεύγουμε. Εσύ πριν από κάποιες μέρες παραιτήθηκες από βουλευτής για να επικεντρωθείς στη μάχη των ευρωεκλογών. Άρα και για σένα οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμης σημασίας. Θα ήθελα κομβικά να μου πεις τα διακυβεύματα αυτών των ευρωεκλογών. Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση και την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και της πολιτικής γραμματείας του κόμματος και είπα ναι στη συμμετοχή μου στο ευρωψηφοδέλτιο, γιατί θέλω να συμβάλλω σε μια συλλογική προσπάθεια όπου στοχεύουμε σε μια μεγάλη νίκη. Εκλέγουμε ευρωβουλευτές, 21 ευρωβουλευτές, και αυτό είναι σημαντικό κριτήριο ψήφου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλούσιο φύλλο αγώνα στο Ευρωκοινοβούλιο και πολύ ισχυρό ψηφοδέλτιο, αλλά στέλνουμε και μήνυμα πολιτικής ανατροπής στην Ελλάδα και ριζικής αλλαγής στην Ευρώπη. Ο στόχος μας είναι στις 25 Μαΐου μια μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με καθαρή διαφορά που θα δώσει ένα σήμα ότι δεν πάει άλλο με την καταστροφική πολιτική της μνημονιακής μονόπλευρης λιτότητας, δεν πάει άλλο με το δόγμα Μέρκελ στην Ευρώπη που με άγριο νεοφιλελευθερισμό παράγει ανισότητες, ανεργία, ευρωάρνηση και τροφοδοτεί και την άνοδο της ακραίας δεξιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στην ευρωπαϊκή αριστερά και θέλουμε να πετύχουμε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια και να στείλουμε μια πολλαπλάσια ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο που να πρωταγωνιστήσει σε μια ισχυρότερη ευρωομάδα της αριστεράς και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες της πολιτικής ανατροπής έτσι ώστε να απαλλαγούμε μια ώρα αρχίτερα και από αυτή την πολιτική και από αυτή την κυβέρνηση. Και η Νέα Δημοκρατία τελικά και το ΠΑΣΟΚ έχουν αποδεχθεί την πρόκληση του ΣΥΡΙΖΑ. Αρχικά λέγανε διάφορα, αλλά τελικά την αποδέχτηκαν. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας επικεντρώνεται στο δίλημα σταθερότητα ή περιπέτεια. Σαμαράς, που προφανώς για τη Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη σταθερότητα, ή Τσίπρας που εκφράζει την περιπέτεια. Θα ήθελα να μου πεις λίγο πώς κρίνεις αυτή την στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και αν θα αποδώσει τους αναμενόμενους από αυτήν καρπούς στη συντηρητική παράταξη. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας ήταν εξ αρχής μια διαχειρίσιμη ήττα. Στην αρχή πήγαν να το πάνε χαλαρά, ότι ό,τι και να γίνει σε ευρωεκλογές δεν τρέχει τίποτα, εμείς θα συνεχίσουμε να κυβερνούμε. Αυτή τους η τακτική όμως έβαλε νερά και κάποια στιγμή τους έπιασε φόβος ότι θα τους μαυρίσουν στην κάλπη εκατομμύρια Έλληνες που τους έχουν μαυρίσει τη ζωή με ανεργία, με φτώχεια, με περικοπές μισθών, συντάξεων, κοινωνικού κράτους. Και έτσι άρχισαν την κινδυνολογία. Ο κύριος Βενιζέλος ότι τάχα μου θα ρίξει την κυβέρνηση αν τον μαυρίσουν στις εκλογές. Κανείς δεν τον πίστεψε. Ο κύριος Σαμαράς ότι τάχα μου εκπροσωπεί τη σταθερότητα. Αγωνίζονται για τις καρέκλες τους και για να μονιμοποιήσουν μια άγρια νεοφιλελεύθερη μνημονιακή πολιτική. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Από τη στιγμή που απέτυχαν, ο λαός μπορεί να τους αλλάξει και να τους αλλάξει μια ώρα αρχίτερα. Εμείς δεν επιθυμούμε μια επιστροφή σε ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα της δεκαετίας του 50, γιατί ο φανατισμός εξυπηρετεί τους αντιπάλους μας να κρύψουν την πολιτική αποτυχία τους και τις καταστροφικές συνέπειες της πολιτικής τους. Εμείς επιδιώκουμε μια ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση για το σήμερα και το αύριο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και για τη θέση της Ελλάδας μας στην Ευρώπη, καθώς οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος είναι υποστηρικτές μιας καταστροφικής πολιτικής που δεν μπορούν να την κρύψουν πίσω από ψευδοδιλήμματα. Δεν υπάρχει προσπάθεια να βελτιώσουμε τη ζωή μας, δεν υπάρχει αγώνας χωρίς ρίσκο. Εάν διάλεγαν τη σιγουριά του βολέματος στα χρόνια της κατοχής οι Έλληνες ή στα χρόνια της τουρκοκρατίας, θα ήμασταν ακόμη υπό Οθωμανική κυριαρχία ή υπό Γερμανική κατοχή. Όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου τον πόλεμο το χάνει. Μια και αναφέρθηκε στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος συνεχίζει, διάβασα σήμερα το πρωί τις θεσμές του δηλώσεις, στην οποία λέει ότι αν αποδοκιμαστεί το ψευδόνυμο του Πασόκ ή η ελιά,
θα πάμε αναγκαστικά σε πρόεδρες εθνικές εκλογές. Μάλιστα, αναβάθμισε το δίλημα, λέγοντας ότι στις εκλογές δεν κρίνεται μόνο η σταθερότητα της κυβέρνησης, κρίνεται η σταθερότητα της οικονομίας και της χώρας. Τι έχεις να πεις για αυτά? Ο γνωστός για τη μεγαλομανία του κύριος Βενιζέλος πρέπει να είναι σε μεγάλο πανικό για να ταυτίζει τον εαυτό του με τη σταθερότητα της χώρας. Επαναλαμβάνω, κανείς δεν πιστεύει ότι ο σιαμαίος αδελφός του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Βενιζέλος, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αν προκαλέσει εκλογές μετά από ένα κακό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές ο Βενιζέλος, στις εθνικές εκλογές δεν θα βρει ούτε την ψήφο του. Α, γιατί το κάνει? Πάρει, δηλαδή. Λες ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί το κάνει? Μα ήδη πριν από λίγες ώρες είπε τα ανάποδα. Αυτό που κάνει ο κ. Βενιζέλος είναι να εκλιπαρεί μέσα από αυτήν την εκβιαστική τοποθέτηση για δανεικές ψήφους στον κύριο Σαμαρά και για δανεική υποστήριξη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν πριν απ' όλα τον Σαμαρά και λιγότερο αυτόν. Αλλά και ο κύριος Σαμαράς βρίσκεται σε μεγάλα ζόρια και δεν μπορεί να του δανείσει καμία ψήφο, γιατί πολύ απλά ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Εμείς σε αυτή την κινδυνολογία των συνεταίρων και σε αυτή την εκβιαστική τοποθέτηση, την απελπισμένη του Βαγγέλη Βενιζέλου, βλέπουμε ότι άθελά του ο Βενιζέλος διαλύει, κονιορτοποιεί και το επιχείρημα περί δήθεν επιτυχίας και σταθερότητας του Αντώνη Σαμαρά. Αν ήταν τόσο σίγουρο ότι τα έχουν κάνει καλά, θα δεχόταν ο Σαμαράς να συζητήσει με τον Τσίπρα στην τηλεόραση ή στη Βουλή. Τα αρνείται και τα δυο και έχει μείνει κλεισμένος πίσω από τις κουρτίνες στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό δείχνει έναν πρωθυπουργό υποπροθεσμία και σε αποδρομή και έναν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος νιώθει ότι με δική του ευθύνη, έχοντας μετατρέψει το ΠΑΣΟΚ σε σκαμνάκι για τη Νέα Δημοκρατία, που είναι πολύ πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, οδηγεί το χώρο του ΠΑΣΟΚ σε εξάτμιση. Δηλαδή θεωρείς ότι ανεξάρτητα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσουν να διατηρηθούν στην εξουσία με κάθε κόστος? Ο μόνος που μπορεί να διακόψει αυτήν την καταστροφική πορεία και το γάντζωμα στην εξουσία του συνεταιρισμού Σαμαρά-Βενιζέλου είναι ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό απευθύνομαι και σε αυτούς που παραμένουν αναποφάσιστοι και σε αυτούς που σκέφτονται ακόμη αν θα πάνε να ψηφίσουν ή όχι, και τους λέω να πάτε να ψηφίσετε. Αν σας αρέσει αυτή η πολιτική, να πάτε να ψηφίσετε Σαμαρά και Βενιζέλο. Αν όμως θέλετε να βάλετε ένα φρένο σε αυτή την πολιτική και να οικοδομήσουμε μια ελπιδοφόρα εναλλακτική προοπτική, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι αποχή, όχι διασπορά της ψήφου σε πολλές κατευθύνσεις. Γιατί αυτές οι ευρωεκλογές είναι σαν εθνικές εκλογές από πλευρά σημασίας. Και αυτό που φοβούνται είναι μια μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος αμφιβάλλει γι' αυτό δεν έχει παρά να δει πως τα φιλομνημονιακά και φιλοκυβερνητικά δελτία των 8 αντιμετωπίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον φοβούνται. Λοιπόν, ας φοβήσουμε με την ψήφο μας αυτούς που προσπαθούν να φοβήσουν τους πολίτες. Χτες ο Πρωθυπουργός, ο Σαμαράς, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εχθρός της ανάπτυξης, ότι αναδείχθηκε μέσα από την οικονομική κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα που περνάει η οικονομική κρίση θα εξαφανιστεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, αλήθεια έχει ξεπεραστεί η οικονομική κρίση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι πολύ ωραίο για να είναι αληθινό. Σε μια Ελλάδα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους, 4 εκατομμύρια πάνω κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat και όχι απλώς του ΣΥΡΙΖΑ, και όταν όλες οι προβλέψεις λένε ότι θα συνεχιστεί η υψηλή ανεργία και έρχονται και νέα μέτρα αν τους αφήσουμε να κυβερνούν, τα παραμύθια του κυρίου Σαμαρά δεν πιάνουν. Όσο για τα όσα είπε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, είπε και πολύ χειρότερα. Ότι είμαστε υπερασπιστές ληστών, τρομοκρατών, ότι δεν αγαπάμε την πατρίδα, ότι το ένα, ότι το άλλο. Αν ήταν τόσο σίγουρος ο κύριος Σαμαράς ότι θα εξαφανιστούμε, δεν θα εξαπέλει αυτόν τον οχετό
της οπισθοδρομικής συκοφαντίας που θέλει να μας γυρίσει σε μια πόλωση και σε έναν φανατισμό της δεκαετίας του 50 εναντίον της αριστεράς. Εμείς θέλουμε σκληρή ουσιαστική και πολιτική αντιπαράθεση για τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και την καθημερινότητα του πολίτη, για την Ελλάδα του σήμερα και του αύριο, για την ανεργία και το πώς θα τη μειώσουμε, για το εισόδημα, για το μισθό, για τη σύνταξη, για τη μικρομεσαία επιχείρηση, για την αγροτική παραγωγή, για την ανοικοδόμηση ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους και ενός κράτους δικαίου. Λοιπόν, αφήνουμε τον κύριο Σαμαρά στην απελπισία του, στην ακροδεξιά του ρητορία και καλούμε τους Έλληνες πολίτες, ακόμη και αν δεν έχουν ψηφίσει ποτέ ένα κόμμα της αριστεράς, να στρατευτούν μαζί μας σε μια προσπάθεια να γυρίσει σελίδα αυτός ο τόπος. Γιατί έχει μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα και δεν αντέχει πια αυτή την πορεία της καταστροφικής ύφεσης και της δραματικής επιδείνωσης όλων των ανισοτήτων. Ας έρθουμε τώρα σε ερωτήσεις που αφορούν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια που πας και μια ευρωβουλευτής. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει για μια διαφορετική Ευρώπη, της ειρήνης και της δημοκρατίας. Ωστόσο, τα τελευταία δραματικά γεγονότα στην Ουκρανία, αλλά και η άνοδος ακροδεξιών νεοναζιστικών κομμάτων σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση, ξέρεις, την παλιά δεδομένη υπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δημοκρατική, θεσμικά δημοκρατική. Δηλαδή, βλέπουμε στην Ουκρανία και στην Ουγγαρία να ανέχεται νεοναζιστικές συμμορίες και υπάρχει και ο φόβος στην Ελλάδα που έχει ψηλά ποσοστά η Χρυσή Αυγή, τι θα γίνει αύριο. Τι ακριβώς συμβαίνει με τη δημοκρατία στην Ευρώπη? Υπάρχει μια ανησυχητική άνοδος της άκρας δεξιάς και ανοιχτά νεοναζιστικών οργανώσεων στην Ευρώπη. Οι νεοναζιστικές οργανώσεις, η άκρα δεξιά έχει ρίζες στην Ευρώπη στην περίοδο του φασισμού και του ναζισμού στον Μεσοπόλεμο. Και δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου έχει ξεθοριάσει η ιστορική μνήμη, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, για τα εγκλήματα που έχει προκαλέσει ο φασισμός στην Ευρώπη, με εκατομμύρια νεκρούς, με ποτάμια αίματος, με εκαθαρίσεις Εβραίων, κομμουνιστών, ομοφιλόφιλων, όλων των μειονοτήτων. Αλλά αυτή η άκρα δεξιά τρέφεται από την υπαρκτή Ευρώπη. Η υπαρκτή Ευρώπη απομακρύνεται παρασάγκες και οπισθοδρομεί σε σχέση με ιδρυτικές υποσχέσεις και διακηρύξεις. Αποδομείται και καταστρέφεται το κοινωνικό κράτος. Υποχωρεί το κράτος δικαίου. Αντί για σύγκληση και συνοχή έχουμε έκρηξη των ανισοτήτων, περιφερειακών και κοινωνικών, μεγάλη ανεργία. Όλα αυτά είναι καρπός του νεοφιλελεύθερου δόγματος Μέρκελ που επικρατεί ολοένα και περισσότερο στην Ευρώπη. Γι' αυτό και όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία με τους νεοναζί να κυβερνούν, να καίνε ανθρώπους και να έχουν γίνει κυβέρνηση στην Ουκρανία μετά από ομές γεωπολιτικές παρεμβάσεις και των Αμερικάνων και της επίσημης ευρωπαϊκής ελίτ, το καμπανάκι πρέπει να είναι ηχηρό. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει άμεσα και ριζικά και σε αυτό πρωταγωνιστικό ρόλο οφείλει με τη δική της προοδευτική αριστερή ευρωπαϊκή πρόταση. Πρέπει να αναδειχθεί η ευρωπαϊκή αριστερά, η οποία ευτυχώς έχει μια ανωδική δυναμική που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε διπλασιασμό της αριστερής ευρωομάδας. Αλλά ταυτόχρονα, με το στόχο της ήττας των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και της αλλαγής των συσχετισμών, η ευρωπαϊκή αριστερά, διδασκόμενη και από την ιστορία, δεν πρέπει να υποτιμήσει το φασιστικό κίνδυνο. Η ευρωπαϊκή αριστερά οφείλει να πρωτοστατήσει στη δημιουργία του ευρύτατου δυνατού αντιφασιστικού μετώπου και σε κάθε χώρα ξεχωριστά, εμείς έχουμε την οδυνηρή εμπειρία της Χρυσής Αυγής, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κοντολογής, η Ευρώπη ή θα αλλάξει άμεσα και ριζικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, της ανάκτησης κατακτήσεων που έχουν ξυλωθεί τα τελευταία χρόνια, ή θα κινδυνεύσει με διάλυση και αναβίωση εθνικιστικών και φασιστικών φαινομένων. Παρ' όλα αυτά, σήμερα, στο σήμερα, και αυτό δεν θα ανατραπεί από ό,τι φαίνεται, ούτε στις επόμενες ευρωεκλογές. Οι συντηρητικές δυνάμεις, είτε αυτές είναι σοσιαλδημοκρατικές, είτε αυτές είναι χριστιανοδημοκρατικές, κυριαρχούν στη σημερινή Ευρώπη. Επομένως,
η θέληση του ΣΥΡΙΖΑ για να καταργήσει τα μνημόνια, για να διαπραγματευτεί με επίσης όρους με τη Μέρκελ, πού θα στηριχθεί? Δεν μοιάζει να έχετε συμμαχίες στο τώρα, στο παρόν, στο εδώ και το τώρα. Πώς θα αντιμετωπίσει την κυρία Μέρκελ? Ανήκω στην αριστερά σταθερά από τα 18 μου χρόνια. Ποτέ δεν πίστεψα, για να μην έχουμε αυταπάτες, ότι ο αγώνας για την ολοκλήρωση των ιδανικών της αριστεράς είναι μια κούρσα 100 μέτρων. Δεν είμαστε για τα εύκολα, είμαστε για τα δύσκολα, και αυτά απαιτούν χρόνο, δουλειά, δύναμη και φυσικά και συμμαχίες, και κοινωνικές και πολιτικές. Έλαχε όμως ο κλήρος, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στην πρωτοπορία αυτής της αντεπίθεσης. Να είναι το ισχυρότερο κόμμα της ευρωπαϊκής αριστεράς, το μόνο αριστερό κόμμα που διεκδικεί να κερδίσει τις επόμενες εθνικές εκλογές. Τέτοιες ευκαιρίες ιστορικές δημιουργούνται μια φορά στα 50 χρόνια. Λέμε λοιπόν ότι είναι εφικτό η Ελλάδα από πειραματόζω άγριο νεοφιλελεύθερο πολιτικό να γίνει αφετηρία μιας αντεπίθεσης. Δεν υποσχόμαστε ότι ξαφνικά όλη η Ευρώπη θα γίνει αριστερή και σοσιαλιστική. Mm-hmm. Είμαστε αριστεροί αγωνιστές και όχι τσαρλατάνοι ή δημαγωγοί. Έχουμε όμως το ρεαλισμό, τον αγωνιστικό, που λέει ότι αν κερδίσουμε ένα άλμα στην Ελλάδα, μια μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και μια μεγάλη αύξηση των δυνάμεων της αριστεράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και οι δύο στόχοι είναι απολύτως εφικτοί, δεν μπορούμε όμως να ξεχνάμε αυτόν που δεν μπορεί να περιμένει την έλευση του σοσιαλισμού, τον γέρο άνθρωπο που δεν έχει φάρμακα, που δεν έχει δουλειά, που του τελειώνει η σύνταξή του στις 10 και 15 του μηνός και δεν έχει να πάρει ένα γλυφιτζούρι στο εγγόνι του. Γι' αυτόν λοιπόν οφείλουμε να αγωνιστούμε, να πετύχουμε και άμεσους εφικτούς στόχους. Και πριν απ' όλα τον τερματισμό της μνημονιακής κατηφόρας. Το διεθνές κατεστημένο φοβάται πολύ μια καθαρή πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Και οι παρεμβάσεις που ήδη άρχισαν θα κλιμακωθούν. Και από τον Σούλτς και από τον Δουνουτού και από τον Γιούνκερ. Έτσι. Και να περιμένουμε και άλλα άρθρα μεγάλων εφημερίδων του διεθνούς κατεστημένου γραμμένα στα ελληνικά, που να λένε ζήτω ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία, κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Αλλά αυτό ας το σκεφτούν και οι Έλληνες πολίτες, γιατί είναι προσβολή σε κάθε έννοια λαϊκής κυριαρχίας, κοινωνικής αξιοπρέπειας, εθνικής αναξαρτησίας. Χτες ο Σαμαράς κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για διγλωσία. Ότι δηλαδή άλλα λέει στο εσωτερικό και άλλα λέει στα θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς ο κύριος Σαμαράς κρίνει εξιδίων τα αλότρια, καθώς αυτός έκανε καριέρα ως αντιμνημονιακός, έγινε πρωθυπουργός με το σύνθημα της επαναδιαπραγμάτευσης και με το sequel Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3, που τώρα τα έχει κρύψει σε κάποιο βαθύ σιρτάρι. Και μόλις έγινε πρωθυπουργός, πήγε και προσκύνησε στην κυρία Μέρκελ λέγοντας το περίφημο ουδής αναμάρτητος. Εμείς, κύριε Καλοδούκα, λέμε τα ίδια και μέσα και έξω. Και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα της αξιοπιστίας, της συνέπειας λόγων και έργων, δεν πρόκειται ούτε να το διαπραγματευτούμε, ούτε να το πουλήσουμε. Ένας κόσμος ολόκληρος που μας ψηφίζει, και που πολλοί από αυτούς ίσως για πρώτη φορά ψηφίσουν αριστερά στην κάλπη των ευρωεκλογών, διακρίνει σε εμάς ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεν έχει διαβάσει το κεφάλαιο του Μάρξ. Δεν ξέρει και δεν έχει διαβάσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Σκέφτεται όμως με βάση το κοινωνικό του συμφέρον. Και λέει, για να τους χτυπάει σάχτα πόδι και να τους πολεμάει το κατεστημένο της ελληνικής διαπλοκής, της ολιγαρχίας και του πολιτικού και του οικονομικού συστήματος και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, σημαίνει ότι δεν τους κρατάνε. Και δεύτερον, ότι τους φοβούνται. Λοιπόν, αυτό που είναι φόβος για το νεοφιλελεύθερο κατεστημένο και τους ολιγάρχες της διαπλοκής στην Ελλάδα, είναι ελπίδα για εκατομμύρια Έλληνες. Και εμείς καλούμαστε σε αυτή την ελπίδα να δώσουμε σάρκα και οστά. Δεν ζητάει από μας λαγούς με πετραχίλια ο πολίτης. Δεν περιμένει από μας στις 26 του Μαΐου σοσιαλισμό. Από μας θέλει ένα αποφασιστικό φρένο στην κατηφόρα και μια ελπίδα ότι βήμα-βήμα μπορούμε να οικοδομήσουμε θετικούς στόχους για τη ζωή του, για το βιωτικό του επίπεδο, για το να έχει δουλειά, για το να γυρίσουν πίσω τα παιδιά που μεταναστεύσαν λόγω της υψηλής ανεργίας, για να ξανασηκωθεί η αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη που στη συντηρητική του πλειοψηφία χυμάζεται, υποφέρει την ώρα που άλλοι δεν έχουν πληρώσει ένα ευρώ, και εννοώ τα ρετυρέ της κοινωνίας. Μπορείς να μου πεις αλήθεια, κομβικά,
ποια είναι τα 3-4 πράγματα που ζητάει η Ελλάδα και μια αριστερή ελληνική κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ θα ζητούσε από την Ευρώπη. Ποια είναι αυτά τα κεντρικά σημεία? Πρώτα απ' όλα να γίνουν κατασκευαστικές αλλαγές στο σασί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τεθεί υπό τον έλεγχο των πολιτικών θεσμών και να μην είναι ανεξέλεγκτη. Να μπορεί να δανείζει κράτη και όχι ιδιωτικές τράπεζες οι οποίες δανείζουν τα κράτη. Να αυξηθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός, ο οποίος είναι κάτω από 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, για να μπορεί να ενισχύσει μεταβιβαστικές πληρωμές που να στηρίζουν την ανάπτυξη, την καταπολέμηση της ανεργίας, της πολιτικής συνοχής, γιατί τώρα έχουμε την αύξηση των ανισοτήτων. Την αμοιβαιοποίηση του χρέους. Με δύο λόγια, να σταματήσει να δουλεύει η Ευρώπη με μια ενοποίηση à la carte. Η Ευρώπη ενοποιείται μέχρι τώρα όπου βολεύει τους ισχυρούς, τις τράπεζες και τη νεοφιλελεύθερη επιλογή. Και φυσικά να αλλάξουν τα κριτήρια με τα οποία μετράται η πρόοδος μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας, όπου υπάρχει το χρέος, υπάρχει το έλλειμμα, υπάρχει ο πληθωρισμός, αλλά δεν υπάρχει ανεργία. Επομένως έχουμε, αν δει κανείς και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, όχι μόνο ένα πλούσιο φύλλο αγώνα, αλλά ένα πακέτο συγκεκριμένων πιστικών διεκδικητικών προτάσεων που συμπυκνώνονται σε ένα σχέδιο αλλαγής προοδευτικής της Ευρώπης. Να σου πω το εξής, επειδή για την Ελλάδα αυτό που καίει είναι το χρέος. Ναι. Είπες για αμοιβοποίηση, τι ακριβώς σημαίνει και τι θα επιδιώξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το τεράστιο βάρος του δημόσιου χρέους. Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να καταστεί το ελληνικό χρέος βιώσιμο. Και για να γίνει βιώσιμο το χρέος, ολοένα και περισσότεροι ομολογούν ότι απαιτείται ένα δραστικό κούρεμα του χρέους. Δεν αρκεί η χρονική παράταση και μια μικρή μείωση στα επιτόκια. Αυτό είναι σαν ασπιρίνη σε έναν βαριά καρκινοπαθή. Εμείς λέμε ότι είναι απαραίτητη η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Και αυτό πρέπει να είναι κομμάτι μιας ευρωπαϊκής απάντησης στο χρέος. Προτείνουμε μια διάσκεψη κορυφής για το χρέος ευρωπαϊκή, όπου ένα μεγάλο μέρος του χρέους του Νότου, που είναι η άλλη όψη του νομίσματος των πλεονασμάτων του Βορρά, θα αναλυφθεί από ευρωπαϊκούς θεσμούς, θα διαγραφεί και θα εξυπηρετηθεί με ένα μακροπρόθεσμο πλάνο και με ρήτρα ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, δεν ζητάμε λαγούς με πετραχίλια, ζητάμε για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες του Νότου αυτό που έδωσαν στη συντετριμένη Γερμανία το 1953 οι νικητές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με την περίφημη διάσκεψη του Λονδίνου. Γίνεται, μπορεί να γίνει αλλιώς και η αντιμετώπιση του μη βιώσιμου ελληνικού χρέους είναι θέμα πολιτικής απόφασης και για να υπάρξει άλλη πολιτική βούληση χρειάζονται άλλοι συσχετισμοί. Και το κεντρικό δίλημα στην Ελλάδα είναι ποια κυβέρνηση μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα αυτό το στόχο. Μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει και φωνάζει για αυτά από το 2010 όταν μας έλεγαν απαγορεύεται ακόμη και να προφέρεται τη λέξη κούρεμα του χρέους. Ή μια κυβέρνηση του ναι σε όλα και του forget it Γιάννης, όπως είπε ο Σόιμπλε στο Γιάννης Τουρνάρα. Για τελευταία ερώτηση έχω αφήσει μια, αν θέλεις, καθαρά πολιτική. Οι δημοσκοπήσεις έχουν γενικώς ένα τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας. Παρά όλα αυτά, καταγράφουν διαχρονικά από τη στιγμή που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, μια δυσπιστία του κόσμου, των πολιτών, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα εφαρμόσει πράγματι το πρόγραμμά του ή θα γίνει όπως τα άλλα κόμματα, άλλα λέμε προεκλογικά και άλλα κάνουμε μετεκλογικά. Μία από τα ίδια δηλαδή. Θα ήθελα να μου πεις ποια εχέγγυα έχουν οι πολίτες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πολιτευτεί ως κυβέρνηση με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν τα συστημικά κόμματα. Μας απασχολεί πολύ το θέμα των επιφυλάξεων που έχει ένα μέρος του κόσμου απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ολοφάνερο ότι καθημερινά πρέπει να πείθουμε ολοένα και περισσότερους, ολοένα και περισσότερο. Και γι' αυτό πρέπει να μετράμε με σοβαρότητα, με συλλογικότητα, με ευθύνη όσα λέμε, έτσι ώστε να μπορούμε μετά να τα κάνουμε πράξη, σε ένα σχέδιο, βήμα-βήμα, γιατί δεν γίνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Κοκαλάκι της νυχτερίδας δεν έχουμε. Και καταλαβαίνω απόλυτα τον πολίτη που είχε καεί η γούνα του από τα είπα-ξύπα, έχει προδοθεί πολλές φορές
από πολιτικούς, κόμματα, προγράμματα. Τα ζάπια, το λεφτά υπάρχουν, το στις 18 σοσιαλισμό, η επανίδρυση του κράτους, ο εξυγχρονισμός του Σιμίτη. 40 χρόνια κοροϊδία και εξαπάτηση. Και σου λέει, δεν έχετε το κοκαλάκι στην εφημερίδα. Σωστό. Τι έχουμε όμως? Έχουμε ένα κόμμα που το αποτελούν χιλιάδες άνθρωποι που έμειναν στα δύσκολα όρθιοι, που την εποχή της φούσκας που έραιαν τα εκατομμύρια και δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα κράταγαν κόντρα, που λέγαν όχι στο πάρτι των Ολυμπιακών Αγώνων, που λέγαν όχι στο πάρτι της διαπλοκής, που φώναζαν όπου έβλεπαν την αδικία και που κάποιοι στην ηγεσία αυτού του χώρου, αν θέλαμε να ακολουθήσουμε εύκολους δρόμους, θα είχαμε γίνει υπουργοί εδώ και χρόνια. Αυτό είναι ηθικό συγκριτικό πλεονέκτημα και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται εμείς να κομπορημονούμε. Εμείς πρέπει να δείχνουμε το φύλλο αγώνα μας, να είμαστε σοβαροί, να είμαστε μετρημένοι, να είμαστε ενωμένοι και αλληλέγγυοι και να διορθώνουμε αδυναμίες μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πείσει περισσότερο και περισσότερο αν περιορίσει την πολυγλωσία του, αν κρατήσει τη δημοκρατία στο πώς αποφασίζει, αλλά την ίδια ώρα αυξήσει την αποτελεσματικότητά του, εάν μιλάμε τη γλώσσα των προβλημάτων και των λύσεων απλά, αν είμαστε δίπλα στον πολίτη, χωρίς να του τάζουμε πολλά. Ο κόσμος δεν περιμένει από εμάς να του κάνουμε χίλια πράγματα ταυτόχρονα. Θέλει συνέπεια. Είναι προτιμότερο να πεις θα κάνω 3 πράγματα και να κάνεις 4, από το να πεις θα κάνω 100 πράγματα και να κάνεις 10. Και από αυτή τη σκοπιά κάνω και κριτική στην ηγεσία του ΚΚΕ, που λέει άμα δεν πέσει ο καπιταλισμός αμέσως δεν γίνεται τίποτα. Όχι φίλε μου, τι θα πω εγώ στον 70άρη που δεν έχει τη σύνταξή του, που δεν έχει λεφτά να πάρει τα φάρμακά του? Θα του πω περίμενε να οριμάσουν οι συνθήκες, πότε θα πέσει ο καπιταλισμός? Μα θα έχει προπολού παθάνει. Βήμα-βήμα πρέπει να οικοδομήσουμε την πορεία ανατροπής του νεοφιλελευθερισμού και οικοδόμησης του σοσιαλισμού, και αυτό απαιτεί μεγάλες κοινωνικές πλειοψηφίες και λαϊκά μέτωπα. Όσες φορές η αριστερά είχε αυτήν την στρατηγική των ενωτικών λαϊκών μετώπων σε ρήξη με το κατεστημένο, τότε μπόρεσε να κάνει πολιτικές ανατροπές. Αντίθετα, το να λέει κανείς κάτω ο καπιταλισμός και να είναι στη γωνιά του, δεν φοβίζει καθόλου το κατεστημένο. Αν η επικίνδυνη πολιτική ήταν η πολιτική του ΚΚΕ και όχι του ΣΥΡΙΖΑ για το κατεστημένο, το κατεστημένο θα χάιδευε μέσα από τα δελτία των 8 το ΣΥΡΙΖΑ και θα χτυπούσε το ΚΚΕ. Το τελευταίο διάστημα βλέπω το εντελώς αντίθετο. Δημήτρη Παπαδημούλη, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Και εγώ σας ευχαριστώ, και το τελευταίο μου μήνυμα σε αυτούς που μας βλέπουν είναι, παρότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, δεν επαναπαυόμαστε μέχρι να κλείσουν οι κάλπες και στις 18 και στις 25. Διεκδικούμε και την τελευταία ψήφο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ιδιαίτερα στις ευρωεκλογές που όλη η Ελλάδα είναι μια περιφέρεια, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την ιδιαίτερη πατρίδα μου την Ήπειρο μέχρι το Καστελόριζο. Να σε καλά, Δημήτρη.